Καλησπέρα, καλησπέρα. Μια έτσι ανάσα δροσιάς ήρθε να σας δώσω, λίγα χιλιόμετρα μακριά σας. Όπως πολύ καλά είπες Γιώργο μου, στα Άνω Λιόσια. Βρισκόμαστε σε ένα υδάτινο πάρκο το οποίο άνοιξε τις πόρτες του λίγες μέρες πριν για τους μικρούς αλλά και μεγάλους φίλους. Με τη βοήθεια του Βίκτορα του Βόικου θα σας δείξω εδώ τις πρώτες διαδρομές που έχουν ξεκινήσει να κάνουν οι φίλοι μας. Και θα φτάσω και στον διευθυντή, τον Πάνο τον Βασιλάκο, ο οποίος θα μας μιλήσει για... Έτσι, ναι, ναι. Εδώ οι φίλοι μας έχουν κατενθουσιαστεί. Νεροτσουλήθρες, λοιπόν. Έχουμε μαζί μας, λοιπόν, νεροτσουλήθρες. Έχουμε μαζί μας τον διευθυντή, τον Πάνο τον Βασιλάκο, και να μας πει πώς είναι οι πρώτες μέρες. Του χρόνου. Ναι. Αναβαθμισμένος ο Δήμος Φίλης. Έτσι, βλέπεις, ωραία, είναι πολύ ωραία. Βεβαίως, και ωραία εικόνα και δεν το ξέρα, δεν ήξερα ότι υπάρχει τέτοιες δραστηριότητες. Συνεχίστε όμως. Καλησπέρα από το waterfan. Τι μπορεί να απολαύσει κάποιος ερχόμενος εκεί? Εδώ υπάρχουν νεροτσουλήθρες, πισίνες, μπαρ, εστιατόριο και μίνι μάρκετ για τα μικρά αλλά σημαντικά ψώνια μας. Είναι ένας υδάτινος παράδεισος. Πολύ πράσινο είναι, βλέπουμε. Περίπου 20 στρέμματα. Έχει πράσινο πολύ. Διεπόμεθα από πρωτόκολλα λόγω του COVID. Ωστόσο μπορεί πάρα πολλοί κόσμος να διασκεδάσει κοντά μας με ασφάλεια. Κάθε μέρα από τις 10:30 το πρωί έως τις 6:30 το απόγευμα. Και είναι ελάχιστα χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας, έτσι. Έτσι, στα Άνω Λιόσια. Τι βάζουμε στο GPS, τι γράφουμε στο GPS για να έρθουμε? Γράφεται waterfan Άνω Λιόσια. Μάλιστα. Πάρα καλά, πολύ. Και μόνο που είδαμε. Είναι πάρα πολύ ωραία να σας πω. Τη χαρά στα πρόσφατα των παιδιών. Εδώ... Ναι, Χρυσάνθη, ναι, ναι. Αυτό ακριβώς ήθελα. Αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Η χαρά στο πρόσωπο των παιδιών αλλά και των μεγαλύτερων και των ανθρώπων που τους συνοδεύουν. Που φαίνεται ότι δεν βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας, φαίνεται ότι δεν βρίσκονται στην Αθήνα. Ήδη, γιατί όπως ξέρουμε σήμερα κλείσανε και τα σχολεία, έχουμε τη χαρά να κάνουμε τις πρώτες μας βουτιές. Οι μικροί μας φίλοι εδώ είναι έτοιμοι να κάνουν και τις υπόλοιπες, αν θέλει ο Βίκτορας. Α, εντάξει. Και κάτω λοιπόν οι οικογένειες στις πισίνες απολαμβάνουν και τον καφέ τους. Εγώ δεν το ήξερα. Είστε έτοιμοι να κάνουμε βουτιές? Κάντε τις βουτιές, θα πω εγώ ότι με αφορμή τα κλειδιά του κλειστού γυμναστηρίου παραδόθηκαν στο μπάσκετ ΣΑΕΚ. Μίλησα με τον δήμαρχο της Φιλής, τον κύριο Χρήστο Παππού, και μου είπε και για αυτό, μας είπε για αυτό και στη Χρυσάνθη. Και έχει ενδιαφέρον που μια περιοχή με διάφορους τρόπους αναβαθμίζεται. Έτσι, να αλλάζει λίγο η εικόνα και τα στερεότυπα που έχουμε στο μυαλό μας. Τα προβλήματα πάντα είναι παρόντα. Και είναι και επικαιροποιημένες οι πράξεις. Γιατί τα λόγια από τις πράξεις πολλές φορές απέχουν. Θυμάστε ότι είχε έρθει εδώ επί πανδημίας. Με τον κορονοϊό, ναι. Ο δήμαρχος μας είχε πει τι είχε μοιράσει στους πολίτες του Δήμου. Ναι, ναι. Τις μάσκες, αντισηπτικά κλπ. Πράξεις που δεν έγιναν σε όλη την χώρα. Καλό να προβάλλουμε για θετικούς λόγους Δήμους που έχουν ωραία πράγματα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα ζηλεύουμε λίγο, να σου πούμε τα αλήθεια, αλλά... Να είστε καλά, με όμορφες εικόνες θέλω να σας κλείσω, να σας αποχαιρετήσω. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Αυτή είναι η δροσερή εικόνα. Ευχαριστούμε πολύ.